Θα σας πάμε βόλτα στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι συνέβη σε ένα σχολείο που χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο, εκεί στην οδό Μπιζανίου. Σταύρο Ιωαννίδη, καλησπέρα. Πράγματι, Πόπη, χθες το πρωί είχαμε ένταση όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να διώξουν τους ανθρώπους που κάνουν κατάληψη εδώ και πολλά χρόνια στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται λοιπόν για άτομα του ελεύθερου κοινωνικού χώρου που έχουν μετατρέψει το σχολείο, θα λέγαμε, σε ένα νέο τύπου σχολείο με μαθήματα ξένων γλωσσών, προβολές ταινιών, φροντιστήρια. Και αυτό το σχολείο βέβαια ανήκει στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, με απόφαση της Εκκλησίας πρέπει να γίνει έξωση των ανθρώπων αυτών από το σχολείο. Έτσι λοιπόν, υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας και βέβαια ένταση. Ενώ σήμερα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα άτομα, στις 10 η ώρα έχει ξεκινήσει ήδη η πορεία.